Μπορεί να αναρωτηθήκατε γιατί μια επιχείρηση των ΟΤΑ δεν ήταν στο προηγούμενο session και είναι σε αυτό που αφορά τις επιχειρήσεις. Είμαστε μια αναπτυξιακή εταιρεία, οπότε εκ των πραγμάτων μια αναπτυξιακή εταιρεία δεν στοχεύει μόνο στη λειτουργία των Δήμων ως δομών, αλλά και στην τοπική ανάπτυξη γενικότερα. Άρα το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης ήταν ο βασικός στόχος με τον οποίο είχε από την ίδρυσή της η αναπτυξιακή εταιρεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης από τα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν ξεκίνησε. Ίσως θα βλέπετε εκτός από το λογότυπο της Ανατολικής και έναν άλλο λογότυπο που στα αγγλικά είναι SESME. SESME σημαίνει Circular Economy in SMEs. Είναι η εμπλοκή μας με την έννοια της κυκλικής οικονομίας, παρότι με την έννοια της διαχείρισης αποβλήτων είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας έχουμε εμπλακεί από τα πριν 4 περίπου χρόνια, λίγο πριν έχουμε την απόφαση του σχεδίου δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυκλική οικονομία, όταν σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας συζητούσαμε σε ποιες κατευθύνσεις μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις στο πρόγραμμα Interreg Europe, μας αναφέρθηκε ότι τα θέματα που θα παίξει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια είναι βασικά δύο, το ένα είναι της κυκλικής οικονομίας και το άλλο είναι της Blue Economy. Έτσι, συμμετείχαμε σε ένα εταιρικό σχήμα μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία από την αρχή δέχτηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, για να προωθηθεί το θέμα της κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκινώντας, θα περάσω πολύ γρήγορα τα εισαγωγικά για την κυκλική οικονομία. Όλο αυτό ξεκινάει από το πρόβλημα που έχει ήδη αναφερθεί σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων, η οποία καταλήγει, ειδικά στη χώρα μας, στο μεγαλύτερο της μέρος, στον ΧΙΤΑ. Από τα στοιχεία που έχουμε από τον περιφερειακό σχεδιασμό, ανά άτομο έχουμε περίπου μισό τόνο παραγωγή αποβλήτων τον χρόνο, από τα οποία το 80% καταλήγει στους ΧΙΤΑ. Ήδη έχει αναφερθεί ότι η κυκλική οικονομία έρχεται να αντικαταστήσει αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει να ζούμε στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στις καταναλωτικές μας συνήθειες, το προϊόν ως προϊόν κυκλικής οικονομίας, που ως γραμμική οικονομία δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαδικασία που λέει αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους, τους συλλέγουμε, τους χρησιμοποιούμε και μετά τους απορρίπτουμε. Αυτό το μοντέλο έρχεται να ανατρέψει η κυκλική οικονομία, η οποία στην ουσία θέλει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει ό,τι είναι δυνατόν από αυτό το οποίο σήμερα το θεωρούμε ως απόβλητο. Η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση των υφιστάμενων υλικών και προϊόντων είναι οι βασικές προϋποθέσεις που έχουμε για να προχωρήσουμε στην κυκλική οικονομία. Αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι, εκ των πραγμάτων δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν να κάνουν με τις κυκλικές προμήθειες, με την ανάκτηση των πόρων, με την επέκταση της ζωής του προϊόντος, με την ανταλλαγή προϊόντων μέσα από μια κοινή πλατφόρμα, καθώς και με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πωλείται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ή μάλλον με την αντικατάσταση της έννοιας της πώλησης από την έννοια της υπηρεσίας. Δηλαδή, αντί να πουλάμε ένα προϊόν, να το παρέχουμε για χρήση. Οι τομείς που θα μπορούσε να εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα αφορούν τα δομικά υλικά, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα υλικά συσκευασίας, τα απόβλητα τροφίμων και τα βιοαπόβλητα, τις ηλεκτρονικές και τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ρούχα και τα παιχνίδια, καθώς και ο τουρισμός, ένας τομέας ο οποίος εκ των πραγμάτων μπορεί να συμμετέχει στην προώθηση και στην διαδικασία της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της καινοτομίας. Με την έννοια της καινοτομίας, πολλές φορές ίσως ο νους μας πηγαίνει
τις έξυπνες εφαρμογές. Δηλαδή, όταν θεωρούμε κοινωνία, η ρομποτική, το κινητό τηλέφωνο και οι εφαρμογές, οι διάφορες που μπορούμε να έχουμε μέσα από αυτό, είναι αυτά που τις περισσότερες φορές ταυτίζονται με την ιδανία της κοινοτομίας. Η κοινοτομία δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Γενικά, καινοτομία είναι κάτι, αν μπορούμε να το ορίσουμε, είναι οτιδήποτε, οποιαδήποτε νέα ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ή σε όλα τα στάδια ή σε κάποια από τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να αλλάξει ο προηγούμενος τρόπος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα από την καινοτομία οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Και παράλληλα είναι ένας από τους δείκτες της βιωσιμότητάς της. Εσείς στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού τι κάνετε? Στο πλαίσιο του προγράμματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο ένα μέρος του θα το παρουσιάσουμε και στην συνέχεια, είναι μέσα από το πρόγραμμα να καταγραφούν καλές πρακτικές σε διάφορες χώρες του εταιρικού σχήματος που συμμετείχαν στο έργο. Εδώ μπορώ να πω ότι και η Ελλάδα έχει να δείξει καλές πρακτικές. Είναι πολλές πρακτικές που μπορεί να μην χρησιμοποιούσαμε τον όρο κυκλική οικονομία, αλλά στην πράξη να ήταν εφαρμογές κυκλικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, το επόμενο στόχος μέσα από αυτή την αναζήτηση των ιδεών και των καλών πρακτικών που μπορεί να υπάρχουν στις χώρες του εταιρικού σχήματος. Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ουαλία, εκτός από την Ιταλία, από την Δανία, από τη Φιλανδία και από τη Βουλγαρία. Το επόμενο στάδιο του προγράμματος ήταν κατά πόσο μπορούσε αυτό να επηρεάσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. Εδώ από μόνο του το Interreg Europe είχε ένα πρόβλημα στο βαθμό που άρχισε να εφαρμόζεται και να υλοποιείται την περίοδο που ήδη είχαν ολοκληρωθεί, είχαν σχεδιαστεί τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, οπότε οι δυνατότητες παρέμβασης ήταν από το ξεκίνημά τους περιορισμένες. Από την άλλη, μέσα από το σχέδιο δράσης στο οποίο κατέληξε το πρόγραμμα, δίνεται μια κατεύθυνση στο να υπάρχει μια ενίσχυση των πρωτοβουλειών που σχετίζονται με την πρόθεση της κυκλικής οικονομίας μέσα από τουλάχιστον από το στάδιο της αξιολόγησης ή από διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την πρόθεση των επενδύσεων που εμπεριέχουν μέσα το σύστημα, την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Ας προχωρώντας στη συνέχεια, ας δούμε την έννοια της καινοτομίας και την εποχή της κατανάλωσης. Πραγματικά καινοτομία ήταν η δεκαετία του 60, όταν η χάρτινη σακούλα, την οποία χρησιμοποιούσαν, αντικαταστάθηκε από την πλαστική σακούλα. Ήταν καινοτομία όταν για πρώτη φορά μια ελληνική εταιρεία, η ελληνική εταιρεία Άστορ, έβγαλε το ξηρεφάκι μιας χρήσης, το BIC τότε, το οποίο ήταν γνωστό, και η Άστορ ήταν γνωστή, όσοι έχουμε κάποια ηλικία, ήταν ο χορηγός των ραδιοφωνικών αναμεταδόσεων των ποδοσφαιρικών αγώνων. Ήταν η καινοτομία για εκείνη την εποχή και πραγματικά μια εταιρεία ευρωπαϊκή, η BIC, μπήκε στη λογική του να χρησιμοποιήσει το brand name για την πρόθεσή του. Αλλά είναι δεδομένο ότι και στη φάση της κυκλικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να είναι απαραίτητη η λογική της καινοτομίας. Γιατί στην ουσία έρχεται να αλλάξει αυτό το οποίο σήμερα έχουμε συνηθίσει τον τρόπο με τον οποίο σήμερα έχουμε συνηθίσει να παράγουμε και να καταναλώνουμε τα προϊόντα. Και αυτή η διαδικασία είναι μια ολιστική διαδικασία που ξεκινάει από τον σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι και την διαδικασία της πώλησής του. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυτό που κάνουν ή οι οποίες μέσα από το πρόγραμμα διδάσκονται και στο πώς να το κάνουν? Στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις συμμετείχαν, ήταν ένας αριθμός επιχειρήσεων ο οποίος συμμετείχε παρουσιάζοντας τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας που έχουν στην παραγωγική τους διαδικασία. Και από την άλλη υπήρχε και ένας αριθμός φορέων στη διάρκεια του προγράμματος και επιχειρήσεων οι οποίοι προσπαθούσαν να διαμορφώσουν τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι καλές πρακτικές, ξεκινώντας στον τομέα των κατασκευών, είναι δύο εφαρμογές που έρχονται από την Βουλγαρία και την Ολλανδία.
Είναι το Smart Village που υπάρχει στο Άμστερνταμ, στο πανεπιστημιακό χώρο. Έχει φτιαχτεί από κοντέινερ. Το Beer Box που βλέπετε είναι από τη γειτονική Σόφια, όπου αντί για τα κλασικά δομικά υλικά χρησιμοποίησαν κοντέινερ τα οποία ήταν προς απόρριψη. Στην Ολλανδία, πάλι στο Άμστερνταμ, έχουμε το κυκλικό επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο χρησιμοποιεί παλιά σπίτια βάρκες σαν χώρους εργασίας. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί καφέ και χώρος πολιτισμού στις σπιτόβαρκες, όπως λέγονται. Και παράλληλα έχουν χρησιμοποιήσει, επειδή όλα αυτά έχουν κατασταθεί σε ένα παλιό καρνάγιο, έχουν χρησιμοποιηθεί και φυτοθεραπευτικά φυτά για να μπορέσουν να καθαρίσουν το περιβάλλον. Μια ακόμα εφαρμογή από την Ολλανδία είναι το κτίριο που έχει κατασκευάσει η τράπεζα, η ABN AMRO. Ονομάζεται Circle και είναι βασισμένο στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Χρησιμοποιεί στις αίθουσες τους μονώσεις, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από 16.000 παλιά τζιν που τα δώσανε οι υπάλληλοι της τράπεζας. Ο αναλκυστήρας παραμένει στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή και μισθώνεται με βάση τη χρήση του. Τα κουφώματα των διαχωριστικών, τα εσωτερικά κουφώματα που χρησιμοποιούνται, είναι από παλιά ξύλινα κουφώματα. Και παράλληλα το εστιατόριο σερβίρει τοπικά προϊόντα και διαθέτει καρέκλες που έχουν φτιαχτεί χρησιμοποιώντας αμπρούτη ύλη, ανακυκλωμένα ψυγεία. Στην Ολλανδία πάλι υπάρχει η αλυσίδα εστιατορίων που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τρόφιμα τα οποία θα οδηγούνταν προς απόρριψη από τα σούπερ μάρκετς. Έτσι έχουν κάνει μία σύμπραξη με τοπικά σούπερ μάρκετς, τα οποία τους διαθέτουν στην αλυσίδα τα τρόφιμα αυτά, τα οποία τα χρησιμοποιούν στο εστιατόριο. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει και ένα κέντρο διάσωσης των Food Rescue Center, διάσωσης τροφίμων, όπου μπορούν και πολλούν διαδικτυακά αυτού του είδους τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ελιγμένα, απλά είναι προϊόντα τα οποία δεν είναι προς πώληση, είτε λόγω της εμφάνισής τους, είτε λόγω του τρόπου συσκευασίας τους από τα σούπερ μάρκετ. Άλλη μία εφαρμογή που έρχεται από το Βέλγιο είναι η παρασκευή μανιταριών, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα τα υπολείμματα καφέ, τα οποία συλλέγονται από ένα δίκτυο ποδηλατών από τα μαγαζιά της περιοχής Από την Αγγλία έχουμε την παραγωγή μπύρας από μπαγιάτικο ψωμί, χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη το ψωμί το οποίο συλλέγεται από αρτοπία της περιοχής. Στην γειτονική Βουλγαρία έχουμε το σύστημα συλλογής ρούχων και μέσα από τη διαλογή και τη συσκευασία των ρούχων, τα οποία συλλέγονται σε κάδους αντίστοιχους με τους κάδους που έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, και παράλληλα λειτουργεί τα προϊόντα είτε πολλούνται ως δεύτερο χέρι, σαν μεταχειρισμένα, είτε σε κατάστημα το οποίο έχουν στον χώρο της μονάδας, είτε διαδικτυακά μέσα από ηλεκτρονικό κατάστημα που χρησιμοποιούν, που λειτουργούν, και παράλληλα αυτά που δεν είναι προς πώληση χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, κυρίως τα εξάγουν προς την Γερμανία, μια που η εταιρεία είναι γερμανικών προϊόντων. Έχουμε στην Ολλανδία πάλι το ανακυκλούμενο Blue Jean, το οποίο έχει και τα χαρακτηριστικά του τρόπου πώλησής του, μια που υπάρχει δυνατότητα εκτός από το να το αγοράσεις και να το νοικιάσεις, να το χρησιμοποιείς με το έτος, δηλαδή, για 12 μήνες και μετά να το επιστρέφεις με μια συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στο κατάστημα παραγωγής. Στην Φιλανδία έχουμε τη μετατροπή μιας παλιάς γαλακτοβιομηχανίας από μια εταιρεία που παράγει άμυλο από πατάτες για την χρήση στην χαρτοβιομηχανία.
Παλιότερα ο χυμός που παραγόταν τον χρησιμοποιούσαν σαν λίπασμα, τώρα τον συμπυκνώνουν, τον χρησιμοποιούν σαν ζωοτροφή και μέρος του παραγόμενου του ατμού που χρησιμοποιείται από αυτή την, από την υγροποίηση, και γι' αυτό χρησιμοποίησαν την παλιά μονάδα της γαλακτοβιομηχανίας, χρησιμοποιείται και για το πλύσιμο της πατάτας. Έχουμε την γυαλιά ηλίου από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό στο Βέλγιο και τελευταίο παράδειγμα έχουμε αφήσει την σακούλα η οποία ήταν μπουκάλι PET, η οποία ξεκίνησε, είναι στη διαδικασία της, της επεξεργασίας της, ξεκίνησε από μπουκάλι PET, αφαιρέθηκαν τα καπάκια και τις, οι ετικέτες που υπάρχουν, τεμαχίστηκε και μετατράπηκε σε ύφασμα και κατέληξε σε, σε σακούλα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον η σχέση της με, τα, με το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα, συγκρινόμενη με τις, με τις σακούλες από άλλο υλικό. Είναι, το αποτύπωμά του είναι 90% λιγότερο από ό,τι είναι το νάιλον, είναι 75% λιγότερο από τον πολυεστέρα και 50% από το οργανικό βαμβάκι. Η κυκλική οικονομία πλέον έχει μπαίνει στην καθημερινότητά μας, μπορεί να μπει και στο, στο δημόσιο τομέα, μέσα από τις πράσινες προμήθειες που πάντα ο δημόσιος τομέας έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως καλή πρακτική και να προωθήσει θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, με την υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλειών και την ανάπτυξη των χρηματοδοτικών εργαλείων, με την υποστήριξη δράσεων βιομηχανικής εμβίωσης και τέλος να έχουμε υπόψη μας ότι η παραγωγή νέων προϊόντων που βασίζονται στην κυκλική οικονομία δίνουν και τη δυνατότητα για να χρησιμοποιήσουν, ένα, να έχουν ένα δυναμικό μπραντ και, και που τους ενισχύει στην ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την πορεία τους στην αγορά. Αυτά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.